Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε όλους στο σημερινό webinar σεξολογίας που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Σεξολογίας και Διαφιλικών Σχέσεων. Το σημερινή διάλεξη έχει ως θέμα σεξουαλικότητα και αναπηρία. Όπως θα είδατε στο πρόγραμμα, ονομάζομαι Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης. Είμαι χειρουργός ουρολόγος και τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, όντας υπεύθυνος του Ιατρείου Νευρουρολογίας και Ακράτειας και τα τελευταία περίπου 7-8 χρόνια και του Ιατρείου Σεξουαλικής Ιατρικής. Το Ιατρείο Σεξουαλικής Ιατρικής και όντας βέβαια στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ασχολείται εκτός των άλλων και με τα σεξουαλικά προβλήματα των ανθρώπων που βιώνουν αναπηρία λόγω νευρολογικών προβλημάτων. Και αρχίζοντας τις σκέψεις μου για τη σημερινή ομιλία, θα ήθελα να παρατηρήσετε αυτό το σκίτσο που, αν θέλετε, είναι πολύ κοντά στην κλινική προσέγγιση και στην πραγματικότητα που ακόμα και σήμερα συμβαίνει στην ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα, αλλά πιστέψτε με, ακόμα και σε άλλες χώρες, ακόμα και του προηγμένου εντός εισαγωγικών δυτικού κόσμου. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή ο οποίος αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα και η σκέψη του είναι μακάρι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας να ρώταγε και να άνοιγε κουβέντα σχετικά με αυτό και από την άλλη ο γιατρός σκέφτεται και εύχεται ενδόμηχα μακάρι να μην με ρωτήσει ο ασθενής σχετικά γιατί ενδεχομένως δεν ξέρει, δεν μπορεί ή δεν είναι έτοιμος για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν γεννιέται η ανάγκη της σεξουαλικής ιατρικής, που βέβαια είναι ένα καθήκον της ιατρικής κοινότητας να αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κατά των δυνατών και για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια αναγκαιότητα υπερεξειδίκευσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στη σεξουαλική ιατρική. Υπάρχουν λοιπόν όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ένωση των Ιατρικών Ειδικοτήτων, που αναγνωρίζουν πλέον αυτή την εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα την πιστοποιούν με ανάλογες εξετάσεις. Το ζητούμενο όμως, όπως σε πολλά άλλα πράγματα, είναι η αποδοχή και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε αυτούς, αν θέλετε, τους νέους ορίζοντες και τους νέους τρόπους που η ιατρική μπορεί να βοηθήσει τους εντός εισαγωγικών ασθενείς της. Σε αυτή λοιπόν τη σεξουαλική ιατρική εμπλέκονται πολλές ειδικότητες, ιατρικές, ψυχίατροι, ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ενδοκρινολόγοι, ακόμα και γενικοί γιατροί που ασκούν την πρωτοβάθμια φροντίδα για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ο στόχος της σεξουαλικής ιατρικής είναι η πρόληψη και η υποστήριξη της σεξουαλικής υγείας και της αντιμετώπισης των σεξουαλικών διαταραχών. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε άτομο, σε κάθε ζευγάρι ή ακόμα και σε ομάδα ατόμων και θα πρέπει βέβαια να γίνεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη συνυπάρχουσα νοσολογική οντότητα. Η φροντίδα λοιπόν της σεξουαλικής υγείας ατόμων με αναπηρία, με χρόνια νόσο ή και με καρκίνο είναι ένα από τα αντικείμενα της σεξουαλικής ιατρικής. Και ερχόμενοι στην αναπηρία, αν θέλετε, η νευρογενής σεξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να προκληθεί από πάρα πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με νευρολογικά προβλήματα, είτε περιφερικής αιτιολογίας, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, η αλκοολική πολυνευροπάθεια, ουρεμία, πολυνευροπάθεια, αλλά ακόμα και κεντρικής αιτιολογίας νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η σκλήνης κατά πλάκας, οι βλάβες του νοτιού μυελού, όγκοι στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, νόσο Πάρκινσον και λοιπές άλλες παθήσεις που δημιουργούν σοβαρά νευρολογικά θέματα και συνυπάρχουσα αναπηρία. Μάλιστα. Οι νευρολογικές λοιπόν αυτές παθήσεις και η αναπηρία που θα επιφέρουν είναι σημαντικές για τη σεξουαλική λειτουργία. Βεβαίως. Είναι σε τι βαθμό μπορεί οι παθήσεις αυτές να επηρεάσουν τη σεξουαλική λειτουργία. Από μελέτες ξέρουμε ότι ο βαθμός που επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία είναι πάρα πολύ ψηλός. Δέστε για παράδειγμα ότι στην κάκωση του νοτιού μυελού ο επηρεασμός στη σεξουαλική λειτουργία είναι 100%. Όλοι οι ασθενείς είναι επηρεασμένοι.
Οι ασθενείς με σκλήνη κατά πλάκας. Πολύ κοινή νόσο που επιφέρει κάποιο βαθμό αναπηρία επηρεάζονται ως προς τη σεξουαλική τους λειτουργία 60 με 80%. Στην νόσο Πάρκινσον 70 με 80%. Ακόμα ασθενείς με αντιακά εγκεφαλικά επεισόδια, αρκετά συχνά δυστυχώς στις μέρες μας σε σχέση με παλαιότερα, μπορεί να επηρεαστούν κατά τουλάχιστον 60%. Άρα λοιπόν, τα νευρολογικά νοσήματα που δημιουργούν αναπηρία, επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία και μάλιστα την επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό. Η επίδραση της αναπηρίας στη σεξουαλικότητα είναι σε τρία επίπεδα. Σκεφτείτε το πρώτο επίπεδο, το πρωτογενές. Σχετίζεται με την άμεση επίπτωση της νόσου στο γεννητικό σύστημα. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένη νευρολογική νόσος που εμποδίζει τη στήση. Αυτό είναι μια άμεση επίπτωση της νευρολογικής νόσου. Τα αγκία και τα νεύρα δεν πηγαίνουν στο γεννητικό σύστημα και δεν μπορεί και υπάρχει στη δική διαταραχή. Ως παράδειγμα το αναφέρω. Υπάρχει το δευτερογενές επίπεδο, το οποίο έχει να κάνει με την επίπτωση της νόσου σε άλλα συστήματα που εμπλέκονται έμεσα στη σεξουαλική λειτουργία. Για παράδειγμα, η ύπαρξη κόπωσης, η αδυναμία, ο πόνος, η σπαστικότητα, ο τρόμος, ακόμα και συμπτώματα από το οροπητικό ή το γαστρεντερικό που έμεσα εμποδίζουν τη σεξουαλική λειτουργία, είναι πολύ σημαντικά και βέβαια είναι αποτέλεσμα της νευρολογικής διαταραχής. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι το τριτογενές επίπεδο που επηρεάζει, με το οποίο επηρεάζει η αναπηρία της σεξουαλικότητα και είναι το αποτέλεσμα ψυχοκοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων. Η κατάθλιψη, το άγχος επίδοσης, η αλλαγή των ρόλων σε μια κατάσταση σημαντικής αναπηρίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να προκύψει, διαταραχές στην εικόνα σώματος, πολύ σημαντικό όπως θα δούμε και στην πορεία, η απώλεια εμπιστοσύνης, παγιωμένες πεπιθήσεις και προσδοκίες σχετικά με το τι σημαίνει σεξουαλικός άνδρας και γυναίκα. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική λειτουργία σε ένα τριτογενές επίπεδο. Ας δούμε λιγάκι την νευροφυσιολογία της σεξουαλικής απόκρισης. Η σεξουαλική απόκριση είναι ένα νευροαντιακό φαινόμενο που βρίσκεται κάτω από ορμονικό έλεγχο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλά νεύρα, καλά αγκία και βέβαια πολύ καλές ορμόνες. Υπάρχουν κέντρα της σεξουαλικής απάντησης στον εγκέφαλο, στον υποθάλαμο ή στο μεσεγκέφαλο, στο νοτιαίο μυελό και βέβαια όλα αυτά τα κέντρα διασυνδέονται μεταξύ τους. Βλέπουμε εδώ σχηματικά τα κέντρα της σεξουαλικής απόκρισης, είτε στον υποθάλαμο, περίπου στο νοτιαίο μυελό, σε δύο επίπεδα. Ας δούμε ένα παράδειγμα πώς όταν έχουμε ένα ακέραιο νευρικό σύστημα, δηλαδή ένα άτομο που δεν έχει κάποια αναπηρία, πώς μπορεί να αντιδράσει σε ένα σεξουαλικό ερέθισμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ερχόμαστε σε επαφή είτε με κάποια οπτικά ερεθίσματα που μας διεγείρουν σεξουαλικά, είτε με κάποια έναν άμεσο ερεθισμό στο γεννητικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άμεσος ερεθισμός έρχεται προς τον νοτιαίο μυελό, ανεβαίνει η αισθητικότητα προς τα κέντρα του εγκεφάλου, επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που δέχεται και βέβαια το οπτικό, αν θέλετε, ερέθισμα που μπορεί να σχετίζεται ακόμα και με σκέψεις, με φαντασία, με ανάκληση από μνήμες προηγούμενων καταστάσεων, όλα αυτά έρχονται και επεξεργάζονται στα κέντρα της σεξουαλικής απόκρισης. Αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή τη σεξουαλική δραστηριότητα, καταρχήν πριν ακόμα το αποφασίσουμε, σε τοπικό επίπεδο έχουμε ένα αντανακλαστικό ερεθισμό του αντανακλαστικού τόξου και θα έχουμε από τον ερεθισμό των γεννητικών οργάνων μία απόκριση που στους δε άντρες σχετίζεται με τη στήση, στις δε γυναίκες με την ύγρανση του κόλπου. Όταν δε αυτό από τον εγκέφαλο αποφασίσουμε τα ανάλογα σήματα, τότε έχουμε κατιόντα σήματα προς τον νοτιαίο μυελό μέσω των συμπαθητικών κέντρων, αλλά και απευθείας διέγερση των μειών του πιελικού εδάφους μέσω σύσπασης προκειμένου να υπάρχει αυτή η σεξουαλική απόκριση. Σκεφτείτε ότι αν κάτι δεν δουλεύει πολύ καλά από όλα αυτά τα νευρικά ερεθίσματα, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
Ας δούμε λοιπόν κάποιες εγκεφαλικές βλάβες, δηλαδή βλάβες πρακτικώς στο επίπεδο του εγκεφάλου που μπορεί να προκαλέσουν αναπηρία αφενός, από την άλλη σεξουαλικές διαταραχές. Αυτές μπορεί να είναι αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μπορεί να είναι κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τραυματισμός δηλαδή του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι νόσος Πάρκινσον ή ακόμα και συναφή σύνδρομα σχετικά με την Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας βέβαια, μια πολύ γνωστή πάθηση που προκαλεί βαθμό αναπηρία, όγκη στον εγκέφαλο και βέβαια μπορεί να έχουμε βλάβες στις περιοχές του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Εδώ συνήθως έχουμε διαταραχές σε σεξουαλική επιθυμία. Βλέποντας όλες αυτές τις βλάβες, σκεφτείτε ότι μια κρανιοκεφαλική κάκωση, ένας τραυματισμός δηλαδή του εγκεφάλου, είναι πολύ πιθανό να επιφέρει γνωσιακές διαταραχές. Να υπάρχει μια πολύ σημαντική φυσική αναπηρία και βέβαια να υπάρχουν παράγοντες που σχετίζονται με πολύ μεγάλη ψυχογενή επιβάρυνση του ατόμου με την κρανιοκεφαλική κάκωση. Και βέβαια ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που έχει τραυματιστεί, μπορεί να έχουμε όλο και πιο σημαντική, αν θέλετε, διαταραχή που σχετίζεται και με την τοπογραφή, δηλαδή με το ποιο κομμάτι έχει τραυματιστεί, αλλά και το εύρος, αν θέλετε, του τραυματισμού. Δέστε το παράδειγμα το σχηματικό με τα σεξουαλικά ερεθίσματα που μπορούμε να δεχτούμε όταν έχουμε μία βλάβη στον εγκέφαλο. Με αυτό εδώ το σχήμα έχω απεικονίσει τη βλάβη, αν θέλετε, και βλέπουμε ότι όταν το άτομο εκτεθεί στα ίδια ερεθίσματα, είτε μέσω οπτικών ερεθισμάτων, είτε σκέψεων, φαντασιών, κλπ., είτε μέσω άμεσης διέγερσης των γεννητικών οργάνων, μέσω της αφής, βλέπουμε ότι τα ερεθίσματα σε τοπικό επίπεδο δουλεύουν. Η αίσθηση είναι αμφίβολο αν καταλήγει στα κέντρα της αίσθησης και αν η αίσθηση μπορεί το άτομο να αντιληφθεί ότι σχετίζεται με σεξουαλικό ερέθισμα, όπως επίσης είναι και αμφίβολο αν οι προσλαμβάνουσες των προηγούμενων σκέψεων και φαντασιώσεων του ή αυτό που βλέπει θα οδηγήσουν, είναι αμφίβολο αν θα οδηγήσουν σε σεξουαλικό ερέθισμα και αυτό θα σχετίζεται με το εύρος της βλάβης. Δέστε όμως ότι αντίστοιχα, ανάλογα με το αν θα λειτουργήσουν ή όχι, δεν ξέρουμε τα κατιόντα σήματα πώς θα ενεργήσουν. Σε τοπικό όμως επίπεδο, δέστε ότι η σεξουαλική λειτουργία παραμένει ενεργή. Το κλασικό παράδειγμα είναι ότι ακόμα και ένας άνθρωπος που μπορεί να βρίσκεται σε κόμμα όταν διεγείρεις με την αφή τα γεννητικά όργανα, όταν για παράδειγμα πας να εφαρμόσεις τοπική καθαριότητα, μπορεί να υπάρχει στήση ή ίγρανση στις γυναίκες, ακριβώς γιατί σε τοπικό επίπεδο υπάρχει το αντανακλαστικό της σεξουαλικής απόκρισης. Όμως, αν αυτό δεν γίνεται συνειδητά, δεν είναι αμφίβολο, αν υπάρχει βλάβη, κατά πόσο θα μπορέσουν τα ερεθίσματα αυτά να ενισχύσουν αυτή την τοπική, αν θέλετε, απάντηση. Στις περιπτώσεις με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολύ συχνά έχουμε γνωσιακές διαταραχές, διαταραχές δηλαδή του επίπεδου συνείδησης, προσανατολισμού, στον χώρο και στον χρόνο. Μπορεί να έχουμε σημαντική φυσική αναπηρία, συνήθως με τη μορφή της ημιπληγίας. Πάρα πολύ συχνά οι ασθενείς με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια έχουν και μια έντονη ψυχογενή επιβάρυνση που μπορεί να σχετίζεται και με την εικόνα του σώματος, μια εικόνα ενός ημιπληγικού σώματος που επηρεάζει μεταξύ των άλλων και τη σεξουαλική λειτουργία. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολύ σημαντική είναι η αφασία. Η αφασία είναι η διαταραχή του λόγου. Είτε η διαταραχή στο να εκφραστεί ο ασθενής, είτε η διαταραχή στο να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση έχουμε στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας στους ασθενείς με εγκεφαλικά είναι, αν θέλετε, και ο φόβος του ή της συντρόφου για μια νέα σεξουαλική δραστηριότητα. Είναι πολύ συχνό, επειδή οι άντρες παθαίνουν πιο συχνά εγκεφαλικά, γυναίκες σύντροφοι να φοβούνται να εμπλακούν σε δραστηριότητα σεξουαλική στην αγωνία ενός νέου εγκεφαλικού. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ακριβώς γιατί συνήθως οι ασθενείς που έχουν υποστεί ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν στην πορεία ρυθμιστεί, αν θέλετε, έχουν δηλαδή αντιμετωπιστεί οι παράγοντες εκείνοι που οδήγησαν στο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν για παράδειγμα ο ασθενής είχε αρτηριακή υπέρταση, η πίεση του έχει ρυθμιστεί, αφού αντιμετωπίστηκε μετά το εγκεφαλικό, αν είχε μια αριθμία
καρδιολογική έχει μπει σε μια αντίστοιχη αγωγή. Άρα, σε γενικές γραμμές, ο φόβος για ένα νέο εγκεφαλικό δεν είναι πραγματικός και είναι κάτι που πρέπει να το επικοινωνήσουμε με τους ασθενείς μας ακριβώς για να τους ενημερώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, πολλές φορές, λόγω της αλλαγής, αν θέλετε, στο σώμα, λόγω της ημιπληγίας, πιθανόν είναι και μια δύσκολη η εξέβρεση μιας κατάλληλης θέσης, το positioning, αν θέλετε, το οποίο και αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ασθενείς, να τους ενημερώσουμε και να τους οθήσουμε στο να πειραματιστούν με το σώμα τους προκειμένου να βρουν νέους τρόπους και νέες διεξόδους στις δυσκολίες που προκύπτουν από την κατάσταση του σώματος. Βεβαίως, ο πόνος, η σπαστικότητα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου οι ασθενείς μας να μπορούν να αναπτύξουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Ένας άλλος παράγοντας στους ασθενείς με εγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια μπορεί να είναι η διαταραχή της αισθητικότητας. Περιοχές που κάποια στιγμή ήταν ερωτογενείς περιοχές και λειτουργούσαν με έναν θετικό τρόπο, στην πορεία δεν λειτουργούν έτσι και πιθανόν να μην δίνουν το ικανοποιητικό αισθητηριακό ερέθισμα που έδιναν κάποτε. Επίσης, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι ασθενείς μετά από ένα αντιακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να έχουν αλλαγές στην ίδια τους την προσωπικότητα και στον τρόπο της συμπεριφοράς τους. Συνήθως οι άνθρωποι είναι λιγότερο ευέλικτοι, είναι λιγότερο ευπροσάρμοστοι και είναι περισσότερο ευερέθιστοι και επιθετικοί, κυρίως όσο στον σύντροφό τους. Στις περιπτώσεις δε που υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία, δηλαδή περιπτώσεις είτε αφασίας είτε δυσκολίες και στη λεκτική κυρίως επικοινωνία, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Να σημειώσετε δε ότι σημεία έχει φανεί ότι αυτό είναι πιο σημαντικό για τις γυναίκες που οι σύντροφοί τους έχουν αντιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πιθανόν γιατί οι γυναίκες έχουν στηρίξει, αν θέλετε, τη σχέση τους περισσότερο στην επικοινωνία. Ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι ότι πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν θέματα ακράτειας ούρων και κατά αυτόν τον τρόπο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε προκειμένου να έχουμε όποιο θετικό αποτέλεσμα. Επίσης σημαντικό στους ασθενείς με αντιακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η εικόνα του σώματος. Στις γυναίκες η εικόνα του σώματος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίθετα, στους άντρες φαίνεται ότι πιο σημαντικό είναι η έλλειψη του ελέγχου ή της αυτονομίας. Οι άντρες θέλουν να είναι αυτόνομοι, τους δυσκολεύει πάρα πολύ όταν έχουν ανάγκη, όταν δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Αντίθετα, οι γυναίκες, όπως είπα και πριν, η εικόνα ενός ημιπληγικού σώματος τους κάνει να νιώθουν μη σεξουαλικά επιθυμητές. Στις περιπτώσεις που μπορεί να συνυπάρχει ή να υπάρχει επιληψία, πολύ συχνά έχουμε διαταραχή στη σεξουαλική επιθυμία, η οποία βεβαίως μπορεί να σχετίζεται και με την αντιεπιληπτική αγωγή, που και αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Ας περάσουμε σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών με νόσο Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον, εκτός από αυτό που μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε στο νου μας, ότι είναι απλά ένα τρέμουλο, ένας τρόμος στα άκρα των ασθενών, αυτό είναι μόνο μια αρχική, αν θέλετε, μια επιφανειακή κατάσταση. Η νόσος του Πάρκινσον έχει σοβαρή επιβάρυνση, η οποία μπορεί να σχετίζεται με διαταραχή της σεξουαλικής επιθυμίας. Μπορεί να η φυσική αναπηρία να είναι πολύ σημαντική, ο τρόμος να είναι πολύ έντονος. Πολλές φορές υπάρχει η μυϊκή δυσκαμψία και σπαστικότητα, αυτή η γνωστός ο δισταγμός, αν θέλετε, στην κίνηση και στην αστάθεια. Το σώμα του ασθενούς γίνεται άκαμπτο. Οι κινήσεις του γίνονται τραχές. Το πρόσωπό του γίνεται ανέκφραστο. Πολλές φορές αυτή η διαταραχή ενός ανέκφραστου προσώπου μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία έμεσα. Η σύντροφος δηλαδή του ασθενούς πολλές φορές δεν μπορεί να αντιληφθεί θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία που μπορεί να έχει το ζευγάρι. Ακόμα και το άγγιγμα του ασθενούς με νόσο Πάρκινσον είναι πιο τραχή. Το πρόσωπό του δεν είναι εκφραστικό.
Πολλές φορές λοιπόν η επικοινωνία χάνεται, χάνεται κατά αυτόν τον τρόπο η εγκύτητα και η οικειότητα μεταξύ των συντρόφων και έτσι επηρεάζεται ακόμα περισσότερο η σεξουαλική λειτουργία και αυτό είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, αν θέλετε, μιας τριτογενούς επιβάρυνσης. Κρατήστε ότι η αγωγή για τον Πάρκινσον μπορεί να αυξήσει τη σεξουαλική επιθυμία και μάλιστα κάποιες φορές υπάρχουν και κάποια σύνδρομα που βλέπουμε αυξημένη σεξουαλική επιθυμία σε ασθενείς που μπορεί να σχετίζεται με αυξημένες δόσεις ντοπαμίνης, είναι το φάρμακο που συνήθως δίνουμε για τον Πάρκινσον. Και θα περάσω στις κλίνες κατά πλάκας. Η κλίνες κατά πλάκας είναι μια αρκετά συχνή νόσο. Η κλίνες κατά πλάκας είναι μοναδική για κάθε ασθενή. Κάθε ασθενής λοιπόν είναι μοναδικός. Δεν έχουμε κανόνες. Συνήθως υπάρχει διαταραχή στη σεξουαλική επιθυμία. Υπάρχει ψυχολογική επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει και σε βαθμούς κατάθλιψης. Σημειώστε ότι αρκετά συχνά συνυπάρχει ακράτη αγούρων. Και βέβαια οι κινητικές διαταραχές προκαλούν κόπωση, δυσκολίες εξέβρεσης κατάλληλης θέσης σώματος και είναι προφανές ότι η σεξουαλική διαταραχή συνήθως είναι σε συνάρτηση της γενικής κατάστασης και της τοπογραφίας των πλακών της κλίνης κατά πλάκας. Αν παρομοιάσουμε τις κλίνες κατά πλάκας με μια βλάβη η οποία είναι διάχυτη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μπορεί να αφορά τον εγκέφαλο αλλά και τον νοτιαίο μυελό, και δούμε το παράδειγμα με τα ερωτογενή ερεθίσματα πριν, δέστε, το άτομο εκτίθεται είτε σε απτικό άμεση διέγερση των γεννητικών οργάνων μέσω της αφής, είτε μέσω ενός σεξουαλικού ερεθίσματος, μέσω οπτικών ερεθισμάτων, σκέψεων, ανάκλησης, φαντασιώσεων κτλ. Και εδώ βλέπετε όλα πάρα πολλά συν και πλην. Είναι αβέβαιο. Δεν ξέρουμε πώς θα εκλειφθεί αυτό το ερέθισμα, δεν ξέρουμε πώς θα επεξεργαστεί αυτό το ερέθισμα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα ενεργοποιηθεί ή δεν θα ενεργοποιηθεί η σεξουαλική απόκριση. Έτσι λοιπόν όλα είναι ρευστά και όλα εξειδικεύονται και μάλλον είναι ατομικά για το κάθε ξεχωριστό ασθενή μας στην νόσο του Πάρκινσον. Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε διαταραχή στη σεξουαλική διέγερση και λέγοντας σεξουαλική διέγερση για τους μεν άντρες μιλάμε για αισθητική διαταραχή, για τις δύο γυναίκες μιλάμε για ελλειπή εφίγρανση του κόλπου και ξηρότητα. Στις δύο γυναίκες είτε με τη χρήση κάποιων σκευασμάτων υγραντικών λιπαντικών είτε με μια παρατεταμένη, αν θέλετε, σεξουαλική, μια παρατεταμένη διέγερση των έξω γεννητικών οργάνων μπορεί να πετύχουμε μια ικανοποιητική εφίγρανση. Στους δε άντρες, όταν η στήση δεν είναι επαρκής, παρά την παρατεταμένη διέγερση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φαρμακευτική αγωγή που συνήθως είναι ικανοποιητική. Συνήθως είναι ικανοποιητική και οι ασθενείς μας ανταποκρίνονται αρκετά καλά. Σημειώστε δε ότι τα κέντρα που σχετίζονται με τον οργασμό στις γυναίκες και με την εξπερμάτιση στους άντρες, πολλές φορές δεν μπορούν να δεχτούν αρκετά ερεθίσματα, τέτοια που να οδηγήσουν, αν θέλετε, στην επίτευξη του οργασμού, μέσω μιας της συνήθους σεξουαλικής διέγερσης από το χέρι, το στόμα ή ακόμα και από το πέος του συντρόφου. Και με αυτή, ακριβώς γιατί υπάρχει διαταραχή στην αισθητικότητα, το ερέθισμα, το σύνηθες ερέθισμα, αυτό που μέχρι πρότινος ήταν ικανοποιητικό για την επίτευξη του οργασμού και της εξπερμάτισης, αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητικό, ακριβώς γιατί τα νευρικά ερεθίσματα δεν είναι ικανά, δεν είναι ισχυρά να φτάσουν στην ουδό του αντανακλαστικού και έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση ενός δονητή ή άλλων βοηθημάτων μπορεί να επιφέρει τον οργασμό. Και βέβαια κρατήστε ότι κανένα σεξουαλικό βοήθημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τον σύντροφο. Η εγκύτητα ή η οικειότητα, αυτό που θα δείτε και ως συντίμαση της σχέσης, είναι το ισχυρότερο και αποδοτικότερο βοήθημα. Αυτή είναι η προϋπόθεση που θα χτιστεί μια καλή σεξουαλική λειτουργία. Και ας περάσουμε σε κάποιες καταστάσεις που σχετίζονται με βλάβη στο νοτιαίο μυελό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια βλάβη στο νοτιαίο μυελό, μια παραπληγία, σοβαρή αναπηρία. Το άτομο έρχεται σε επαφή με τα σεξουαλικά ερεθίσματα και δέστε ότι ακόμα και αν έχει μια έντονη
σεξουαλική διέγερση, δεν μπορεί αυτή η σεξουαλική διέγερση, δεν μπορεί να κατευθυνθεί προς τα κάτω λόγω της βλάβης των νεύρων και μπορεί βέβαια να λειτουργήσει μόνο σε ένα τοπικό επίπεδο που σχετίζεται κυρίως με τα αντανακλαστικά. Αν η βλάβη είναι πολύ χαμηλότερη, δηλαδή στις κατώτερες μοίρες του νοτιού μυελού ή στα τελικά νεύρα, βλέπετε ότι εδώ δεν δουλεύει ούτε η αντανακλαστική στήση, η αντανακλαστική εφύγρανση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί, όπως είχα πει στην αρχή, ότι η βλάβη του νοτιού μυελού επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία σχεδόν κατά 100%. Σε όλο αυτό βέβαια τον αλγόριθμο θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις διαφορές των φύλων. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι, αν θέλετε, ίδια πλάσματα. Και αυτό γιατί οι άντρες θέλουν να εξερευνήσουν τον κόσμο εντός εισαγωγικών, ενώ οι γυναίκες θέλουν να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν τους ανθρώπους. Από τη φύση τα πράγματα θα πηγαίνανε προς την κατεύθυνση των κοριτσιών που έχουν ανάγκη για επαφή, για σχέσεις. Έρχεται η τεστοστερόνη όμως πολύ νωρίς, ακόμα στην ενδομήτρια ζωή, και διαφοροποιεί τα πράγματα, κάνοντας τα αγοράκια να έχουν ανάγκη, και τους άντρες αργότερα, ανάγκη για αυτονομία, απόσυρση και αυτό που είπα και πριν, την εξερεύνηση του κόσμου. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας στερεότυπα που ακόμα και σίγουρα, ακόμα και σήμερα υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία, που παρόλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά όταν βρεθούν σε ένα καθεστώς αναπηρίας. Οι δε άντρες θέλουν να κάνουν σεξ, θέλουν σκληρή στήση, θέλουν μεγάλη διάρκεια, θέλουν διείσδυση, θέλουν οργασμό, θεωρούν και επικροτούν το πρότυπο μιας κυριαρχικής συμπεριφοράς και είναι κυνηγοί της επίδοσης. Αντίθετα, κατά τα ίδια στερεότυπα, αν θέλετε, οι γυναίκες θέλουν να κάνουν έρωτα, θέλουν συντροφικότητα, θέλουν οικειότητα, θέλουν χρόνο, θέλουν παιχνίδι αισθήσεων, ενώ ενδεχομένως θεωρείται ότι ακολουθούν μια υποτακτική συμπεριφορά και ενώ είναι αποδέκτες ευχαρίστησης. Έχοντας λοιπόν αυτά τα στερεότυπα στο μυαλό ενός ενδυνάμει ασθενούς, αντιλαμβάνεστε τι επίπτωση μπορεί να έχουν όταν αποκτήσει πολύ περισσότερο μια αναπηρία. Έτσι βλέπετε γιατί στη χρόνια νόσου και στην αναπηρία για τους άντρες είναι πολύ σημαντική η ανάκτηση της λειτουργικότητας, η ανάκτηση της αυτονομίας, και τα προβλήματά τους σχετίζονται με τη στήση και τον οργασμό. Αντίθετα, στις γυναίκες που μπορεί να προκύψει μια αναπηρία, το βασικό τους πρόβλημα είναι η ανάκτηση της σχέσης, η ανάκτηση της εγκύτητας, της οικειότητας με τον σύντροφό τους, και πολύ συχνά έχουν προβλήματα με την επιθυμία και βέβαια θέματα που σχετίζονται έντονα με την εικόνα του σώματός τους. Και δέστε σε ένα παράδειγμα πόσα σημαντικά σημεία στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν για την έκφραση της σεξουαλικότητας στις γυναίκες και στους άντρες. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί όταν επέλθει μια παραπληγία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σοβαρή επίπτωση που έχει αυτό στον άντρα, ενώ τις γυναίκες η αλήθεια είναι ότι έχουν κάποιες αρκετά περισσότερες οδούς διαφυγής. Αντιστοίχως, σκεφτείτε τι επίπτωση θα έχει μια ημιπληγία στην περίπτωση ενός εγκεφαλικού, ενός ακροτηριασμού, μιας σκλήνης κατά πλάκας που το βλέπετε ως μπαλώματα πάνω στο σώμα και μια παραπληγία όπως είπα και πριν. Και κρατήστε βέβαια ότι όλες οι αναπηρίες δεν είναι ίδιες. Είναι άλλο πράγμα μια συγγενής αναπηρία έναντι μιας επίκτητης βλάβης. Αλλιώς ένας άνθρωπος που γεννιέται έτσι και αναπτύσσεται, βιώνει την ορίμανσή του αν θέλετε και την ελληνικίωσή του και τις εμπειρίες του όντας με αναπηρία, και αλλιώς κάποιος που αλλιώς ξεκίνησε τη ζωή του και αλλιώς βρέθηκε. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για εκπαίδευση, πώς θα εκπαιδεύσουμε ένα άτομο σεξουαλικά, στη δεύτερη μιλάμε για επανεκπαίδευση. Επίσης είναι άλλο πράγμα να έχουμε μια σταθερή κατάσταση. Έχουμε έναν τραυματισμό, έγινε όποια κατάσταση είναι να γίνει και η κατάσταση είναι σταθερή, και άλλο πράγμα να έχουμε μια προοδευτική βλάβη όπως είναι
για παράδειγμα, οι σκέψεις κατά πλάκας ή κάποιες άλλες εξαιρετικές παθήσεις, που όταν το άτομο έχει προσαρμοστεί σε μια κατάσταση, έρχονται επόμενες καταστάσεις που χειροτερεύουν ή, αν θέλετε, αλλάζουν τα δεδομένα. Επίσης, είναι σημαντικό όταν έχουμε εγκεφαλικές βλάβες που επιδρούν στην προσωπικότητα. Όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για αντιακά εγκεφαλικά επεισόδια ή κρανιοκεφαλικές κακώσεις, άνοια ή ακόμα και κάποιες μορφές κρίσης κατά πλάκας, οπότε η επίδραση στην προσωπικότητα καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ σημαντική επίδραση και στη σεξουαλική λειτουργία. Επίσης, σημαντικό είναι η ύπαρξη σεξουαλικού συντρόφου πρώτης αναπηρίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου σε ένα ζευγάρι υπάρχει μια εγκατεστημένη εγκύτητα και οικειότητα, που τα πράγματα μπορεί να πάνε ή να μην πάνε καλά μετά από ένα ατύχημα. Πολύ χειρότερο, μια πιο δύσκολη, αν θέλετε, κατάσταση είναι στις περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει η εξέδωση συντρόφου να βρεθεί μετά την εγκατάσταση της αναπηρίας. Και βέβαια η βλάβη στη σεξουαλική λειτουργία επιδρά και στη σεξουαλική ταυτότητα ενδεχομένως, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί η αναπηρία μπορεί να αλλάξει την αυτοαντίληψη του ατόμου και να επέμβει, αν θέλετε, στην ανάπτυξη και την έκφραση της σεξουαλικότητάς του, έχοντας βέβαια αρνητικές συνέπειες στη σχέση του. Και δέστε σε αυτόν τον κύκλο πώς η σεξουαλική λειτουργία σχετίζεται με τη σεξουαλική ταυτότητα, με τις σεξουαλικές σχέσεις και όλα αυτά, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, καθορίζουν τελικά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα πώς όλα αυτά μέσω της αναπηρίας μπορεί να αποσυντονιστούν πολύ σοβαρά. Το παράδειγμα μας είναι ο Νίκος, ο οποίος είναι ένας νεαρός γύρω στα 25 με 27 ετών, ο οποίος μετά από ένα τροχαίο ατύχημα κατέστη παραπληγικός, έχει κάνει αποκατάσταση, είναι χρήστης αμαξιδίου, έχει γυρίσει στο σπίτι του, είναι σχετικά αρκετούς μήνες μετά το ατύχημά του και έχει ένα ενδιαφέρον ραντεβού με σεξουαλικό προσανατολισμό. Και ενώ ο Νίκος συνειδητοποιεί ότι έχει μια πολύ έντονη διάθεση, αν θέλετε, δηλαδή το οπτικό ερέθισμα και η ανάκληση των μνημών του είναι τέτοιο που έχει σεξουαλική διέγερση, βλέποντας λοιπόν, συνειδητοποιεί ότι δεν έχει στήσει. Αυτό λοιπόν τον προβληματίζει, δεν ξέρει πώς θα χειριστεί την κατάσταση, αιτιάται πονοκέφαλο, γιατί δικαίωμα στον πονοκέφαλο έχουν όλοι, και διακόπτει το ραντεβού. Δεν εκμυστηρεύεται το γεγονός με κανέναν, δεν ξέρει τι του έχει συμβεί, γυρίζει την επόμενη μέρα στο κέντρο αποκατάστασης να συνεχίσει κάποιες ασκήσεις, όπου την άλλη μέρα το πρωί συναντάει τη Γιώτα, η οποία είναι νοσηλεύτρια, πολύ καλό κορίτσι και πολύ καλή στη δουλειά της, η οποία όμως είναι πολύ μακριά από τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Νίκου, και στην προσπάθειά της να καθετηριάσει, αν θέλει να προβεί σε έναν καθετηριασμό για να πάρει ένα δείγμα ούρων, ο Νίκος συνειδητοποιεί ότι έχει μια σκληρή και άκαμπτη στήση. Προφανώς μέσω του αντανακλαστικού που σας έλεγα πριν. Το παιδί πραγματικά δυσκολεύεται να καταλάβει τι του συμβαίνει, δεν μπορεί να το εξηγήσει, άρα λοιπόν η σεξουαλική ταυτότητα κλονίζεται σημαντικά και το τελικό βέβαια χτύπημα το δέχεται το ίδιο βράδυ, που ο Παντελής, ο νοσοκόμος της κλινικής, του κάνει, προβαίνει σε έναν υψηλό υποκλεισμό του εντέρου του, προκειμένου να υποβληθεί σε μια αξιολογική τομογραφία τις επόμενες μέρες, και μέσω αυτής της διαδικασίας του υποκλεισμού συνειδητοποιεί και πάλι ότι έχει μια σημαντική, μια σκληρή στήση. Άρα λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα βλέπετε πως η διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας επηρεάζει και θέτει ένα αμφιβόλο τη σεξουαλική ταυτότητα και σίγουρα έχει επηρεάσει και τις σχέσεις του Νίκου. Το καθήκον λοιπόν το δικό μας είναι να το εξηγήσουμε πριν του συμβούν όλα αυτά, ότι η σεξουαλική σου λειτουργία έχει αλλάξει, διότι το σώμα σου ανταποκρίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν λοιπόν αυτά του τα εξηγήσουμε, το πιθανότερο είναι ότι θα τον γλιτώσουμε από πάρα πάρα πολλές σκέψεις και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και βέβαια κρατήστε ότι δεν είναι όλες οι αναπηρίες ίδιες. Υπάρχει αναπηρία και αναπηρία. Είναι τελείως διαφορετικό ένας ασθενής που είναι κοινωνικά ενταγμένος και έχει αρκετές δραστηριότητες
είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα για κάποιον με μια πιο βαριά αναπηρία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με έναν ασθενή, ο οποίος είναι εντελώς καθυλωμένος, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και βέβαια δεν μπορεί να αγγίξει το ίδιο το σώμα προκειμένου να έχει μια σεξουαλική δραστηριότητα έστω και μόνος του. Έτσι λοιπόν, οι συνέπειες της αναπηρίας είναι σημαντικές, καθώς οι ασθενείς που τη βιώνουν έχουν μειωμένες ευκαιρίες να βρουν σύντροφο ζωής, μειωμένες ευκαιρίες να βρουν έστω και ένα περιστασιακό ερωτικό σύντροφο όταν η αναπηρία είναι σημαντική και να εμπλακούν σε σεξουαλικές δραστηριότητες έστω και μόνοι τους όταν η επιβάρυνση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν η κλίμακα της δυσκολίας κυμαίνεται από σχετικά ήπια έως πραγματικά αδύνατη. Αυτή η κοπέλα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μπορέσει να βρει ένα σεξουαλικό σύντροφο. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ όμως είναι πραγματικά αδύνατο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για ανεκπλήρωτες ανάγκες που σχετίζονται με ανάγκη για επιθυμία, ανάγκη για ερωτική επαφή, ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση και βέβαια ανάγκη για συναισθηματική εγκύτητα και οικειότητα. Και δεν μπορεί να βρεθεί σύντροφος σε αρκετές περιπτώσεις, όχι μόνο για να ζήσουν μαζί, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί σύντροφος ούτε για να κάνουν σεξ, έστω και περιστασιακά. Και εδώ, αν θέλετε, στα πλαίσια ενός οργανωμένου συστήματος υγείας μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά για την χρήση, για την ενημέρωση και τη χρήση σεξουαλικών βοηθημάτων με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής για τους ασθενείς μας. Μπαίνουν αρκετές σκέψεις για τη χρησιμότητα ενδεχομένως πρακτορείων συνοδών για άτομα με αναπηρία που υπάρχουν στο εξωτερικό είτε ως sexual surrogates είτε ως sexual workers και αρκετή συζήτηση πρέπει να ανοίξει κατά πόσο αυτή η κατάσταση διαφέρει από την πορνεία και κατά πόσο ως κοινωνία είμαστε έτοιμοι να βάλουμε όρους, κανόνες και να δεχτούμε αν θέλετε κάποιες πιθανές λύσεις στα πλαίσια της πραγματικής βοήθειας στα άτομα αυτά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μύθους και πραγματικότητα. Οι μύθοι λένε ότι και οι πεποιθήσεις εσφαλμένες αν θέλετε λένε ότι οι ανάπηροι είναι ανίκανοι και υπογόνιμοι και ότι οι ανάπηροι δεν έχουν σεξουαλικότητα. Προφανώς δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα sex matters. Και αυτό δεν το λέμε μόνο, δεν το έχουμε μόνο στο νου μας τα άτομα που δουλεύουμε με ασθενείς με αναπηρία, το έχουμε δει μέσα από μετρήσεις και μέσα από επιστημονικές έρευνες και είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι ανεξάρτητη από τη διέγερση των γεννητικών οργάνων. Η σεξουαλική λειτουργία μπορεί να εκφραστεί και χωρίς στήση και χωρίς εφήγρανση. Η έλλειψη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος οδηγεί σε κοινωνική απόσυρση, σε περιορισμένη αποκατάσταση, ενώ από την άλλη μεριά η σεξουαλική εγρήγορση συνδέεται με ταχύτερη και καλύτερη αποκατάσταση και μάλιστα ο βαθμός της σεξουαλικής αποκατάστασης συνδέεται με το επίπεδο της φυσικής αποκατάστασης, αλλά πολύ περισσότερο με το βαθμό της κοινωνικής ένταξης και την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών. Βεβαίως, για να τα πετύχουμε αυτά, χρειαζόμαστε μια ισχυρή θεραπευτική ομάδα που να αποτελείται όχι μόνο από γιατρούς, από γιατρούς αποκατάστασης, αλλά χρειαζόμαστε ψυχολόγους, χρειαζόμαστε ψυχιάτρους, ουρολόγους, γυναικολόγους, σεξοθεραπευτές, ψυχολόγους. Σε αδρές γραμμές θα μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα άτομα να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέες ερωτογενείς περιοχές εκεί που υπάρχει αισθητικότητα και μιλάω σε καταστάσεις που έχουμε διαταραχές στην αισθητικότητα όταν έχουμε αναπηρίες που σχετίζονται με τραυματισμούς νοτιού μυελού. Στις θηλές, στα αυτιά, στο λαιμό ή στη ράχη μπορούν να αναπτυχθούν περιοχές τέτοιες που να χρησιμοποιηθούν, αν θέλετε, σαν νέα ερωτογενή ερεθίσματα. Πολλές φορές η ζώνη μετάπτωσης αισθητικότητας και ξανά και εδώ αναφέρομαι σε βλάβες του νοτιού μυελού μπορεί να λειτουργήσει ως ερωτογενή περιοχή γιατί είναι μια αίσθηση που είναι καινούργια και διαφορετική. Και βέβαια η αντανακλαστική απάντηση, αυτό που έδειχνα και πριν, στο σεξουαλικό ερέθισμα μπορεί να λειτουργήσει επιπρόσθετο, να ενισχύσει αν θέλετε την ψυχογενή διέγερση.
Η αντιμετώπιση της ψυχογενούς επιβάρυνσης που σχετίζεται με την κινητική δυσκολία, με την εικόνα του σώματος και με την κατάθλιψη της χρόνιας νόσου είναι η στόχη μας. Και βέβαια θα πρέπει να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να έχει ως επίκεντρο την ικανοποίηση των ιδίων και των συντρόφων τους και όχι την επίδοση. Σημαντικό δε στους στόχους είναι αν υπάρχει ακράτεια ούρων οικοπράνων, οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί από εμάς. Στη σεξουαλική λοιπόν αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία στοχεύουμε στη μέγιστη βελτίωση της ερωτικής και σεξουαλικής τους λειτουργίας, αποκαλύπτοντας και καλλιεργώντας ικανότητες του ατόμου ή του ζευγαριού, ανεξάρτητα από τα υφιστόμενα ή αναπτυσσόμενα λειτουργικά ελλείμματα που έχει. Και βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε για ολιστική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία αν δεν προσεγγίζονται κατάλληλα ζητήματα που αφορούν στη σεξουαλικότητα των ατόμων αυτό. Η αποκατάσταση και η φροντίδα υγείας δεν μπορεί να παραλείψει και την φροντίδα και την αποκατάσταση των σεξουαλικών προβλημάτων. Αυτή ήταν η σύντομη εισήγησή μου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσταν μαζί μας και θα δούμε αν μπορώ να απαντήσω σε σχόλια ή ερωτήσεις σας.